Κύριε Πρόεδρε, φαντάζομαι ότι το ερώτημα είναι ρητορικό. Να ρωτάτε αν εμείς αμφισβητούμε το δημόσιο χαρακτήρα της έκτασης. Εμείς λέμε ότι το δημόσιο, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν συγκεκριμένες δικαστικές αποφάσεις, το ίδιο το δημόσιο με την αδράνειά του δείχνει να απεμπολεί αυτό το χαρακτήρα. Και επειδή εδώ επικαλεστήκατε ορισμένες ενέργειες του δημοσίου, να σας πω εγώ και τι θα έπρεπε να γίνει και τι δεν έχει γίνει. Αυτή τη στιγμή η Εκκλησία, ρωτάμε συγκεκριμένα, εγγράφει στο κτηματολόγιο δικαιώματα για τη συγκεκριμένη έκταση. Και άρα το ερώτημα που έρχεται δεύτερο είναι το δημόσιο εναντίον αυτών των εγγραφών. Τι ενέργειες έχει κάνει. Πριν λίγες μέρες, από τις δικές σας υπηρεσίες, κύριε Φάμελε, από τις δικές σας υπηρεσίες, ενημερώθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής, ενημερώθηκε συγκεκριμένα ο Σύλλογος των Ιδιοκτητών Ακινήτων της συγκεκριμένης περιοχής, ότι επίκειται προσφυγή του Νομικού Συμβουλίου του κράτους εναντίον του κτηματολογίου και των συγκεκριμένων εγγραφών που έχει κάνει η Εκκλησία. Λοιπόν, μέχρι σήμερα, με βάση την ενημέρωση που έχουν, δεν έχει γίνει τίποτα. Άρα λοιπόν, τι λέτε ότι έχουμε κάνει ενέργειες που έχουμε κατοχυρώσει κτλ. Η βασική ενέργεια που έπρεπε να έχει γίνει από τη μεριά του Δημοσίου και από τη μεριά του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σε βάρος εναντίον των εγγραφών της Εκκλησίας, ακόμη δεν έχει γίνει. Εκτός αν ξέρετε κάτι άλλο, οπότε είναι η ευκαιρία να ενημερώσετε εδώ και τη Βουλή. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Η ερώτησή μας δεν αφορά αν είναι δασική ή δεν είναι δασική έκταση. Η ερώτησή μας αφορά το αν το δημόσιο έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες και αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να αποκρουστούν οι παράνομες διεκδικήσεις της Εκκλησίας. Και επιτρέψτε μου, επειδή το γενικεύσατε, δεν είστε και τόσο αθώοι και ως συγκεκριμένη κυβέρνηση σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα. Γιατί πριν λίγες εβδομάδες ήταν που ανακοινώθηκε η συμφωνία της κυβέρνησης με την ηγεσία της Εκκλησίας, ανεξάρτητα ποια θα είναι η τύχη της, όμως μένω στη συμφωνία, όπου εκεί συμφωνήσατε να υπάρχει ένα ταμείο αξιοποίησης της εκκλησιαστικής περιουσίας, μέσα στο οποίο θα ενταχθούν και αμφισβητούμενες εκτάσεις από τη μεριά της Εκκλησίας. Ποιος λοιπόν απεμπολεί δικαιώματα και ποιος θα υπερασπίζεται. Αυτό το ταμείο αξιοποίησης εκκλησιαστικής περιουσίας είναι η επιτομή από τη μεριά του δημοσίου αναγνώρισης των παράνομων διεκδικήσεων της Εκκλησίας, αφού εντάσσονται εκεί αμφισβητούμενες εκτάσεις. Και δυστυχώς η συγκεκριμένη περιοχή θα μπορούσε να ενταχθεί σε αυτές. Γιατί αμφισβητείτε. Λοιπόν, συγκεκριμένα πράγματα, γιατί ακούνε και οι άνθρωποι που ζουν σε αυτή την περιοχή. Τι θα κάνει το νομικό συμβούλιο του κράτους, οι υπηρεσίες σας, προκειμένου Μάλιστα. να αποκρουστούν οι διεκδικήσεις της Εκκλησίας και να μπει τέλος στην ομοιρία αυτών των κατοίκων.